Ποιες είναι οι αντοχές της περιοχής και μία εικόνα η οποία θεωρώ πως είναι και λίγο αισιόδοξη, καθώς από τα rapid test προέκυψε καλή υγειονομική εικόνα στον πληθυσμό. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τα rapid test έδειξαν πολύ καλή εικόνα. Το ανησυχητικό βέβαια είναι ότι συνεχώς όλο και περισσότερα τμήματα σχολείου κλείνουν. Όχι τόσο πολύ γιατί υπάρχουν καθηγητές ή μαθητές, αλλά γονείς μαθητών οι οποίοι βρίσκονται θετικοί. Ναι. Αυτή είναι η αρνητική εικόνα. Δυστυχώς υπάρχει διασπορά και στο Δήμο μας. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να τηρούμε απαραίτητα όλα τα μέτρα για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν. Θεωρώ ότι είναι στοίχημα να μπούμε την καραντίνα στις 14 μέρες, γιατί νομίζω ότι εκεί κρίνονται πολλά. Αν πάμε μια εβδομάδα πίσω, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Φαντάζομαι ήδη νιώθετε την πίεση των πολιτών οι οποίοι μεταφέρουν στο Δήμο την δύσκολη θέση την οποία έχουν περιέλθει. Γνωρίζετε και εσείς ως άνθρωπος της αγοράς ότι το να κλείσει μια επιχείρηση για 15 μέρες ισοδυναμεί με ένα εξάμηνο προβλημάτων στο μέλλον και λίγο, λέω ίσως. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι αυτό που λέω μεροβούλη, μεροφάει, δουλεύουν για να βγάλουν τα έξοδα καθημερινά. Δυστυχώς είναι συνεχόμενα τα χτυπήματα, οπότε όσο αυτό επιτείνεται, τόσο η κρίση στην τοπική αγορά, η κρίση στα τοπικά μαγαζιά θα διευρύνεται. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον ούτε μαξιλάρια, ούτε λύπη, ούτε τίποτα. Αυτό που υπάρχει είναι το απόλυτο μηδέν. Γι' αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε γρήγορα από την καραντίνα. Για να πάρει μια μικρή ανάσα η κακή εικόνα που έχει η οικονομία και η τοπική οικονομία. Και εντωμεταξύ, μέχρι να βγούμε από την καραντίνα, υπάρχει και ένα διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο έχουν θέσει οι παραγωγικοί φορείς της περιοχής μας. Φαντάζομαι αυτό είχε τεθεί στον κύριο Χαρδαλιά, φαντάζομαι τέθηκε και σήμερα στον κύριο Τσίπρα. Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι μη λογικά. Το να μην ανοίγει ένα μαγαζί που έχει 10 πελάτες όλη τη μέρα είναι τελείως παράλογο, θεωρώ, με τη λογική αυτό που μας είπε τουλάχιστον ο κύριος Χαρδαλιάς, ότι δεν μπορεί να υπάρχει αστυνόμευση. Νομίζω ότι την προσωπική ευθύνη την παίρνουμε για τον εαυτό μας. Θα μπορούσαμε σε κάποια μαγαζιά που δεν υπάρχει συνωστισμός να την παίρνουν τα ίδια τα μαγαζιά. Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να πάμε, γιατί δεν μπορεί να πάμε συνεχώς σε lockdown.